Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε πώς θα επισκευάσετε εσείς ένα charger, smart charger Type-C. Καταλαβαίνετε, όχι αυτούς που είναι για τηλέφωνα μόνο αποκλειστικά, αυτούς που κάνουν, μιλάνε όπως λέγεται με το συσκευή που θέλουν να τροφοδοτήσουν και αναλόγως τις απαιτήσεις της αυτοί βγάζουν την τάση και τα αμπέρ που χρειάζεται. Έχω ένα τέτοιο φορτιστή στα χέρια μου, έναν smart charger της Logilink 65W με ενσωματωμένο καλώδιο βέβαια, ο οποίος έχει χαλάσει, όλοι έχουμε παιδιά, όλοι χαλάμε τους φορτιστές μας, αν όχι τα παιδιά μας, και ο τρόπος που χαλάει αυτός ο φορτιστής, όχι μόνο Logilink, αλλά αυτοί οι φορτιστές αυτού του είδους με τα ενσωματωμένα καλώδια, με συγχωρείτε, είναι χαλάει μύτη. Χαλάει μύτη εδώ, δηλαδή αν την πιάσετε και την κουνήσετε θα ακούσετε ότι κάνει κρούτσου κρούτσου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξετε εσείς με τη βοήθεια κολλητηριού, φλαξ και καλάει αυτό τον φορτιστή. Να λοιπόν, ο φορτιστής μας ο οποίος βλέπετε έχει ενσωματωμένο το καλώδιο, δεν είναι αφαιρούμενο το καλώδιο, οπότε αλλάζουμε ένα καλώδιο και τελειώνει. Θα σας δείξω τώρα ότι το πώς το αντιλαμβανόμαστε δεν είναι δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε ότι κουνιέται, απλά αρπάζοντας τη μύτη και κουνώντας, κρατώντας σταθερό το σώμα του καλωδίου και θα το αντιληφθείτε ότι παίζει μέσα, ακούγεται ένα κρουτς κρουτς το οποίο δηλώνει ότι είναι σπασμένο το πραγματάκι. Πάμε να το δούμε τώρα στο μικροσκόπιο. Βλέπετε ότι κουνιέται λίγο, εντάξει δεν είναι απαραίτητο ότι θα το δείτε με το χατί αυτό το πράγμα, περισσότερο το νιώθετε, αλλά είναι κοινή αυτή η βλάβη. Τώρα με τον υστέρι θα αφαιρέσουμε το πλαστικό που ουσιαστικά κρατάει τη μύτη αυτή, γιατί σας είπα ότι είναι σπασμένη. Το αφαιρούμε λοιπόν, αφαιρέσουμε όλο το πλαστικό με αυτόν τον τρόπο. Προσέχουμε, μην κοπούμε, έτσι. Το ότι εγώ δεν κόβομαι, δεν πάει να πει πως μπορεί να το κάνει ο καθένας και να μην κοπεί. Βλέπετε ότι το νηστέρι είναι γυρισμένο προς τα μένα και αυτό είναι επικίνδυνο. Κανονικά θα πρέπει να δουλεύει προς τα έξω, εκτός από το χέρι μου το νηστέρι. Ας πούμε ότι αυτό μια εμπειρία αποτρέπει τον τραυματισμό μου. Αλλά το σωστό είναι να δουλεύει απ' έξω το νηστέρι. Αφαιρούμε λοιπόν το πλαστικό. Ποπ, έπεσε. Το βλέπετε ότι έπεσε η μυτούλα. Δεν κρατούσε τίποτα λοιπόν. Τώρα θα απελευθερώσουμε το πλαστικό από το, έτσι ώστε να φανεί το PCB, το οποίο είναι κολλημένο πάνω στο καλώδιο που τρέχει πίσω από τον κονέκτορα και ο κονέκτορας συνδέεται πάνω στο PCB. Είναι ένα μικρό λιπρηματάκι το οποίο συγκρατεί με κόλληση τον κονέκτορα αυτόν που έπεσε. Σπασμένος. Το αφαιρούμε λοιπόν. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Ξαναλέω, προσέχουμε να μην κοπούμε γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Με αυτό το τρόπο
Φτάνουμε στην, στο αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά καθαρίσει και τις δύο πλευρές, δηλαδή θέλω να πω και το, την πλευρά του καλωδίου και την πλευρά της μύτης από τη σιλικόνη η οποία την κρατάει. Θα πρέπει τώρα να ευθυγραμμίσουμε το καλώδιο, την PCB μάλλον, με την μεταλλική μύτη η οποία ουσιαστικά δημιουργεί τον Type-C κονέκτορα. Και αφού το ευθυγραμμίσουμε, θα πρέπει να το αγκυρώσουμε. Να το αγκυρώσουμε με κόλληση βέβαια πρώτα και μετά να αποκαταστήσουμε τις, το πλαστικό έτσι ώστε να μπορέσει να συγκρατεί, να δίνει έξτρα στήριξη στον κονέκτορα με την PCB την οποία πρωτίστως είχαμε κολλήσει με κολλητήρι και κόλληση. Να το λοιπόν το πραγματάκι αυτό, το έχουμε κολλήσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο υλικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ή να αποκαταστήσουμε το πλαστικό που κόψαμε με το ξηράφι μας, έτσι ώστε να δίνει μια έξτρα στήριξη. Εδώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε σας βολεύει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω θερμοκόλλα, την οποία θα ζεστάνω αρκετά και θα την τοποθετήσω πάνω. Άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν super glue, με σόδα, super glue με γραφίτι, ό,τι ο καθένας έχει πρόχειρο. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω θερμοκόλλα.
Και να η ώρα της δοκιμής, χρησιμοποιήσουμε και το αμπερόμετρό μας για να δούμε το πόσο θα πόσα αμπέρ θα δώσει στο κινητό μου στην προηγουμένη περίπτωση. Βλέπετε ότι μόνο το φορτίζει. Τώρα θα δούμε και με τη βοήθεια του αμπερομέτρου αν έχουμε σωστή τροφοδότηση, αν έχουμε ικανοποιητικά αμπέρ, έτσι ώστε να μας δώσουν την φόρτιση που επιθυμούμε από ένα τέτοιο φορτιστή. Και να τροφοδοτείτε. Έχουμε 2 αμπέρ αν βλέπετε, τα οποία μετά θα πέσουν στο 1.30-1.50. Θεωρούμε λοιπόν ότι η επισκευή έχει γίνει. Αυτή λοιπόν ήταν η επισκευή. Ήταν εύκολη, είναι και για σας εύκολη, με ένα καλά εννοώ, και ένα κολλητήρι και λίγη φλάξ και λίγη δεξιοτεχνία. Μπορείτε να το επισκευάσετε. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μετά το κόψιμο του πλαστικού θερμοκόλλα, γιατί αυτό είχαμε διαθέσιμο και σκληραίνει μετά τη μείωση μάλλον της θερμοκρασίας. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς ο φορτιστής αυτός θα μείνει εδώ. Δεν θα πάμε τον επισκευασμένο φορτιστή στο σπίτι να τον ξαναχαλάσουν τα παιδιά. Θα μείνει εδώ, τον προσέχουμε εμείς και να φορτίζουμε τις συσκευές τις οποίες θέλουμε να ελέγξουμε με αυτό το φορτιστή. Μπορείτε κι εσείς να κάνετε μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του πλαστικού. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και super glue με σόδα ή super glue με γραφίτι. Έχουν πολλά do it yourself τέτοια plastic welding, όπως λέγονται στο YouTube. Είδατε το πώς επισκευάζεται, είδατε το πρόβλημα του κονέκτορα, ποιο είναι εν τέλει. Πιστεύω να βοήθησα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.